Λοιπόν, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, το είδα το παιχνίδι. Ναι. Νομίζω ότι εντάξει, ο Μαχίσης και έχει βάλει το κρίσιμο τρίποντα, αλλά πιστεύω ότι με αυτά που είδα ο κορυφαίος έμεινα ήταν ο Γόκαπ, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ καλά το είδες. Πάρα πολύ καλά το είδες. Αυτή είναι η αλήθεια μπασκετικά. Σίγουρα πάντα στο μπάσκετ στεκόμαστε στο τελευταίο σουτ. Όχι ακριβώς τελευταίο του Μακίση, αλλά κακά τα πράγματα. Τέλος πάντων ήταν αποφασιστικό. Ναι, ναι, νομίζω ότι μετά διαχειρίστηκε πολύ καλά τις κατοχές ο Ολυμπιακός, με τις βολές, με τα φάουλ, τα κάνει σωστά και κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε. Αλλά αυτά που έχει κάνει ο Γόκαπ χθες αποδεικνύουν γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά και στον Ολυμπιακό έχει αλλάξει επίπεδο συνολικά σαν ομάδα και ο ίδιος έχει κάνει τεράστια πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα 3 χρόνια που ήταν στη Ζάλγκυρης. Έχει βάλει 9 πόντους χωρίς να εκβιάσει προσπάθειες, κάποια κρίσιμα καλάθια με ατομικές ενέργειες. Έχει πάρει 7 rebound, έχει δώσει 9 assist, άρα λίγο να κάνει triple double δηλαδή. Ναι. Και όλα αυτά τα έχει κάνει σε 34 λεπτά, πριν από 4 μέρες είχε διάστρεμα, με μόνο ένα λάθος. Εντάξει, ο τύπος είναι από σίδερο, έτσι, δεν καταλαβαίνει. Συν του ότι το γεγονός ότι ο Mike James έχει μείνει στους 10 πόντους. Ναι, αυτό είναι το πολύ σημαντικό, έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Βέβαια. Με 4 στα 14 shoot, γιατί όλα τα shoot σχεδόν είναι υπό κακές προϋποθέσεις του James, λόγω της άμυνας του walk-up. Νομίζω ότι δείχνει πραγματικά το πόσο MVP ήταν ο συγκεκριμένος παίχτης. Σίγουρα και με βοήθειες και από τον Μακίσικ, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι, και από τον Κέιναν, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε τα καλάθια, πήρε και τις βολές και τα φάουλ και τις έβαλε, που βοήθησαν πάρα πολύ. Συν τον Πίτερς βέβαια, που παρότι είχε να αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο walk-up της Μονακό, τον Τζον Μπράουν, που παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα, βρήκε τον τρόπο να βάλει 14 πόντους από χρυσάφι πραγματικά. Πολύ σημαντική νίκη γιατί για δύο λόγους. Ξέχωρα ότι είναι η τέταρτη συνεχόμενη για πρώτη φορά και δίνει στον Ολυμπιακό αέρα εξάδας. Ναι. Άσχετο αν είναι στην τετράδα. Νομίζω ότι πατάει αρκετά καλά στην εξάδα αυτή τη στιγμή. Το σημαντικότερο για μένα είναι ότι είναι απέναντι σε μια ανταγωνίστρια ομάδα. Βέβαια. Και έπειτα από ένα παιχνίδι που, παιδί μου, δεν μπορείς να πεις ότι ο Ολυμπιακός έθελξε, ότι έπιασε απόδοση του 8 του 9. Έκανε αρκετά λάθη, έχασε αρκετά με την rebound, 14 τον αριθμό, αλλά είχε την προσωπικότητα και την ηρεμία στο τέλος, παρότι πολλά πράγματα δεν του πήγαιναν καλά, είχε και κακές επιλογές και κακές άμυνες, είχε την ψυχολογία να μην το παρατήσει και να βγάλει μια πολύ καλή επίθεση στα 23 δευτερόλεπτα, ένα ελεύθερο σου του Μακίσικ, να μπει και να πάρει τους δύο βαθμούς που λέμε. Νομίζω ότι αυτό σε μια Ευρωλίγκα που πραγματικά μια εβδομάδα μπορεί να είναι κάποιος στα up του και κάποιος στα down του, που βλέπεις ότι από την τέταρτη θέση μέχρι τη δωδέκατη η απόσταση είναι 2 νίκες, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Τι εννοώ, δηλαδή οι ομάδες να μην είναι στην καλύτερη τους κατάσταση, γιατί ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός έχει θέματα ακόμα να λύσει, αλλά να παίρνουν τα αποτελέσματα. Γιατί αυτά τους τρέφουν, αυτά τους γεμίζουν με ηρεμία και ψυχολογία, και μόνο καλύτερα μπορεί να είναι το μέλλον όταν κερδίζεις. Όταν χάνεις, ακόμα και αν είσαι καλός και χάσεις, δεν σου λέει κάτι. Σου βάζει λίγο ισοστρέφεια, σου βάζει έλλειψη εμπιστοσύνης, σου βάζει άγχος. Ναι, ισχύει. Ναι. Και αυτό το πληρώνεις, έτσι. Ναι. Αυτό το πληρώνεις. Εντάξει, ήταν δύο παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα που η αλήθεια είναι, όπως το είπες και εσύ, ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να τα πάει επειδή ήταν στην έδρα του, αλλά αυτό το πρέπει είναι αυτό που λέγαμε, ότι είναι τα πιο δύσκολα παιχνίδια αυτά. Γιατί μόνο χαμένος είσαι. Κερδισμένος δεν είσαι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Απλά το χθεσινό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Άλμπα, Βιλερμπάν και Ολύμπια Μιλάνο βάσει της βαθμολογικής τους κατάστασης, ναι, είχαν τεράστιο πρέπει όντως. Ναι, ναι. Με τη Μονακό δεν είχε τόσο πολύ πρέπει, αλλά σίγουρα όταν έχεις αυτή την ευκαιρία. Με την έννοια ότι έπαιζε στο σεφ, γι' αυτό το λέω. Κατάλαβες. Και έχει κάνει ήδη αρκετές στις Ολυμπιακές. Ναι. 4 στον πρώτο γύρο και δεν έχει περιθώριο για παραπάνω από μία για μένα. Έτσι. Ναι. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να τις κάνει όλες νικές, ναι, αν θέλει να είναι στα playoff, χωρίς να μπει. Πόσες αγωνιστικές έχουν μείνει ακόμα? Έχουμε Νίκο. Παίξει στο δεύτερο γύρο 2, έχουμε άλλες 15. Άλλες 15, Πάρα πολύ δρόμος ακόμα. Πάρα πολύ δρόμος και ξέρεις, ο Γενάρης είναι ο κρίσιμος. Και για όλες τις ομάδες νομίζω, αλλά για τον Ολυμπιακό μιλώντας έχει κάποια μάτια τα οποία είναι φωτιά. Απλά τώρα ξέρεις τι γίνεται, πάει στην Ισπανία την άλλη εβδομάδα να παίξει με την Μπαρτσελόνα και την Μπασκόνια. Έχει διπλή εβδομάδα και την επόμενη. Ξανά βεβαίως. Πω. Τι γίνεται. Ξανά, απλά αλλάζουν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει 2 έξω. Πάλι στην Ισπανία όπως το Παναθηναϊκό τώρα και ο Παναθηναϊκός έχει 2 μέσα. Ναι, 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 ναι. Με την Εφέση και τη Μονακό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πάει με λιγότερη πίεση. Ακόμα και ένα διπλό να κάνει είναι μια χαρά. Έτσι. Ναι. Δεν συζητάω άμα κάνει 2, άμα κάνει 2 το ξέρετε. Σωστό.
παίζεις διαφορετικά όταν έχεις λιγότερη πίεση. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό και το έχουμε, μας το έχει διδάξει η Ευρωλίγκα, γιατί είμαστε αρκετά έμπειροι πλέον από αυτό το σύστημα διεξαγωγής που όλοι παίζουν με όλους. Ναι. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι το διακύβευμα χθες. Συν του ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει και άλλο χρόνο να εντάξει τους αποκτηθέντες, να παίξει καλύτερα Πετρούσεφ, που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης πραγματικά. Να δούμε τον Μήτρου Λόγκο, ο οποίος δεν έπαιξε κανένα από τα δύο παιχνίδια, παρότι ήταν στη δωδεκάδα. Ναι. Και φυσικά να πάρει πράγματα και από άλλους παίκτες που ακόμη δεν έχουν δώσει, όπως τον Μπρασδέκης, όπως τον Μιλουτίνο που έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα, δεν είναι σταθερά καλός. Γι' αυτό λέω ότι μόνο αισιόδοξα τα πράγματα είναι για τον Ολυμπιακό, γιατί κατάφερε να περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο με τραυματισμούς, με κάποιες πολύ κακές ήττες, έχοντας ένα ρεκόρ το οποίο δεν το απαγορεύει να είναι μέσα στο στόχο, έτσι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, σωστό. Σωστό. Κοίταξε, άμα είναι εκεί στην εξάδα, είναι μια χαρά όσο κρατιέται εκεί. Βέβαια, βέβαια. Είναι μια χαρά. Γενικότερα νομίζω ότι, επειδή είμαστε τώρα και σε εβδομάδα διπλής αγωνιστικής, ότι οι φιλάθλοι και των δύο ομάδων πρέπει να είναι αισιόδοξοι, γιατί νομίζω ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν έχουν πιάσει το πικ τους. Ναι. Και οι δύο πολύ καλύτερες μπορεί να είναι για μένα, τίποτα άλλο. Αλλά παρόλα αυτά είναι ψηλά. Εντάξει, okay, δεν μπορεί να είναι με τη Ρεάλ και με την Μπαρτσελόνα. Είναι δύο ομάδες που είναι πολύ πιο έτοιμες, πολύ πιο γεμάτες, πολύ πιο πλούσιες. Αλλά θεωρώ ότι έχει πάει Γενάρης, καμία από τις δύο ελληνικές ομάδες δεν έχει αποκτήσει σταθερότητα ακόμα, αλλά είναι ψηλά. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό επιτεύγμα, έτσι, γιατί από κάτω υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι και πιο ακριβές και πιο πολλά χρόνια μαζί και δεν μπορούν να έχουν τα αποτελέσματά τους. Ναι. Αυτό νομίζω εμένα με γεμίζει η αισιοδοξία. Έτσι είναι. Μπασκετικό. Έτσι είναι. Μάστε. Εντάξει, Νίκο μου. Έγινε. Καλή κομπή. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.